Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο του Γιώργου Χελάκη για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η ΑΕΚ πλήρωσε το ότι είχε ένα κέντρο το οποίο ήταν σε πολύ κακή μέρα ή το ότι ο Όφη ήταν πολύ καλύτερος? Νομίζω κάνει σωστές παρατηρήσεις, Γιώργο. Η ΑΕΚ πλήρωσε κάποιες γκάφες που έκανε στην αμυντική της Τουρκία. Ο Σιμόες, ας πούμε, έκανε λάθος. Μετά πέρασε την μπάλα στους παίκτες του Όφη. Κανένας από τους παίκτες της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να το σταματήσει. Χάθηκαν και αλληλοκαλύψεις. Ο Βράνιος δύο φορές απέτυχε να σταματήσει τους αντιπάλους του. Έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Και στο δεύτερο γκολ, επίσης, ο Βράνιος είναι αυτός που αφήνει τους κριτικούς να μπουν στην περιοχή. Και ο Χατζησαφή πάει στη φάση κάπως χαλαρά, με αποτέλεσμα να γίνει ό,τι έγινε. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει πρόβλημα στην ανασταλτική της λειτουργία εξαιτίας της ορισμένης ποιότητας των αμυντικών της παιχτών και έχει και πρόβλημα στα χαφ, γιατί τα χαφ της είναι αργά και όταν ο Άφης χτυπάει στην αντέπιση, τα χαφ δεν προλαβαίνουν να έρθουν πίσω και να συνδράμουν τους στόπ. Αυτά είναι προβλήματα που στήθησαν στην ΑΕΚ, διότι ευτυχώς η ΑΕΚ έβγαλε κάποιες φάσεις, πέτυχε γρήγορα ένα γκολ, θα μπορούσε να έχει βάλει και ένα δύο αμέσως μετά το 1-0, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο που το ωραίο πλασέ του Ανθαρυφά το σταματάει ο Πραξιτέλης, ο Γούρος, μετά από γέμισμα του Άμραμπατ, που ήταν και πάλι ο καλύτερος παίκτης. Θέλω όμως, Γιώργο, να κάνω ένα άλλο σχόλιο με την άδειά σου. Εννοείται. Ξέρεις, το μεσημέρι έκανα εκπομπή εκεί, ήσουν και έπαιρναν ανάμεσα στους άλλους έστειλα μηνύματα οπαδοί του Ολυμπιακού και διαμαρτύρονταν διότι ο Ολυμπιακός έτσι, ο Ολυμπιακός αλλιώς δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο κτλ. Δηλαδή, άμα το λέει ένα, αυτό το πράγμα και είναι διαμαρτυρόμενος ένας οπαδός του Ολυμπιακού, τώρα που μόλις τελείωσε ο πρώτος γύρος και η ΑΕΚ είναι πίσω 11 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, τι να λένε άραγε οι οπαδοί της ΑΕΚ? Τι να λένε οι οπαδοί του ΠΑΟ? Τι να λένε οι οπαδοί των άλλων ομάδων? Έτσι. Δημιουργείται μια διαφορά που είναι πολύ μεγάλη τώρα. Μιλάμε για 11 βαθμούς ο δεύτερος και μόλις τελείωσε ο πρώτος γύρος. Και ο Ολυμπιακός λένε όλοι δεν παίζει καλά. Το λέω και εγώ πρώτος και καλύτερο. Αλλά μιλάμε για τεράστια διαφορά. Για μεγάλο πρόβλημα των άλλων ομάδων. Μεγάλο πρόβλημα. Και το λέμε αυτό για μια ΑΕΚ, Γιώργο, η οποία πέσει καλύτερα από πέρσι. Δεν το αφήσει κανένα. Ξέρεις, εγώ δεν πιστεύω αυτά των παραδόσεων, κακός δαίμονας κτλ. Το βάλαμε και τίτλο στο site. Τέπει, κατάρα, μάλιστα, εντάξει. Μπαλά παίζουν. Για παράδοση. Παίκτες παίζουν. 11 με 11. Ναι, αλλά νομίζω όμως ότι δεν είναι και τυχαίο αυτό το κάτι σαν DNA που έχει περάσει την ομάδα που δεν μπορεί να κερδίσει το τελευταίο μάτς μετά Χριστούγεννα, το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Σιγά μην ξέρει ο Άμπραμπατ, ο Τσούπερ, ο Χατζησαφή, ας πούμε, ότι βαραίνει αυτό το πράγμα την ομάδα. Άντε να το ξέρω, πώς το λένε, να το ξέρω ο Μάταλος. Άντε να το έχει διαβάσει και ο Τραβέλας. Οι άλλοι δεν έχουν ιδέα από αυτό το πράγμα. Δεν έχουν πια μετρημένα την μπάλα παίζεις, τι αποτελέσματα παίρνεις, τι λάθη κάνεις. Δεν έχει σχέση με αυτό. Γνώμη μου, έτσι. Δεν έχει σχέση με αυτό. Βέβαια. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα όπως μια φορά από αυτή την ιστορία τώρα και να κλείσω και μια φορά πέσαμε με τον Ολυμπιακό. Εγώ με Παναγία Λέω. Ο Σέρις έχει έρθει εδώ. Είναι ημιτελικός κυπέλου. Κάνουμε 3-0, α πούμε. Κάναμε μια κερκίδα. Φωνάζαμε εμείς οι εγκυρώτες. Γινόταν πανίκος, χαρτάκια. Τελειώνει το μάτι, περνάει από μπροστά μας ο Κουσουλάκης και μας λέει: Παιδιά, έχετε κερκίδα χέστα και ομάδα χέστα. Η ΑΕΚ έχει επίθεση χέστα, άμυνα, ψάξει την αυριστή. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Χελάκη για το σχόλιο του για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη. Ένας Όφη ο οποίος νομίζω έχει γίνει τη φετινή σεζόν ο κακός δαίμονας της Ένωσης, ειδικά μετά και το αποτέλεσμα όπως έχει έρθει στο Γεντί Κουλέ στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Πάμε εμείς αμέσως στον κύριο Νίκο Κατσαρό για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη. Κύριε Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Πιστεύετε ότι το σημερινό αποτέλεσμα ήταν καθαρά στο πώς έστησε την ομάδα αρχικά ο Αργύρης Γιαννίκης? Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση να στήσει αλλιώς την ομάδα ο Αργύρης Γιαννίκης. Αυτή την δεκάδα με μία-δύο αλλαγές ανάλογα αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός ή κάποια τιμωρία παρουσιάζει στα τελευταία παιχνίδια. Επομένως δεν θα περίμενε κανένας κάτι άλλο και δεν θα ήταν λογικό να στήσει αλλιώς. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι στο οποίο κέρδισε η καλύτερη ομάδα, έτσι, είναι σαφές αυτό, και ο Όφη ήταν καλύτερος διότι ήταν σε όλους τους τομείς καλύτερος. Καταρχήν ήταν άριστα σχεδιασμένο το παιχνίδι από τον Νιόπλια, ήξερε πώς πρέπει να κλείσει την ΑΕΚ και πού πρέπει να τη χτυπήσει για να πάρει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά οι παίχτες του ακολούθησαν το πλάνο πιστά με απόλυτη επιτυχία
και διότι κατέθεσαν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα σημεία που υπερήχε ο Όφη ήταν κυρίως στις προσωπικές μονομαχίες, επειδή ήταν πιο δυνατοί, πηγαίναν πρώτοι στην μπάλα, έδωσαν την εικόνα μια ΑΕΚ η οποία δεν είχε δυνάμεις, δεν μπορούσε να αντισταθμίσει τη δύναμη των παιχτών του Όφη με τις δυνάμεις των δικών της παιχτών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, να πω και εγώ αυτό που θα περιμέναν όλοι, το κλασικό, ότι διατηρήθηκε η παράδοση, η κατάρα, αν θέλετε, να μην κερδίζει η ΑΕΚ το τελευταίο μάτς πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Αλλά αυτό σήμερα ήταν φυσιολογικό, διότι, όπως είπα, κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Όπως είπα και πριν, ο Όφη έκανε ακριβώς αυτά που έπρεπε για να πάρει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι φάνηκε το τεράστιο μα τεράστιο μέσο αμυντικό πρόβλημα που διαθέτει η ΑΕΚ σε συνδυασμό με την έλλειψη καλής φυσικής κατάστασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσει με η ΑΕΚ και στα δύο ημίχρονα, και στο πρώτο και στο δεύτερο, με έναν καλό ρυθμό και μια, ας πούμε, σχετική εκρηκτικότητα στο πρώτο 15 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και στο πρώτο 15 λεπτό του δευτέρου, αλλά όσο περνούσε η ώρα να χάνεται αυτή η ενέργεια από πλευράς παιχτών της ΑΕΚ, η οποία αντιθέτως υπήρχε πλούσια στους παίχτες του Όφη. Έτσι λοιπόν είδαμε και στις δύο περιπτώσεις τον γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ να χάνεται η μπάλα στη μεσαία γραμμή και να φεύγουν οι παίχτες του Όφη με διπλάσια ταχύτητα από τους αμυντικούς και τους μέσους της ΑΕΚ και να φτάνουν σε δύο εύκολα γκολ, διότι δεν μπορούσαν οι παίχτες ΑΕΚ, ειδικά οι μέσοι, να ακολουθήσουν τους παίχτες του Όφη. Και ο Σιμόες και ο Σάχοφ δεν είχαν τις δυνάμεις, ούτε τα τρεξίματα, ούτε την ταχύτητα που χρειαζόταν, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους του Όφη, οι οποίοι έβγαιναν πολύ γρήγορα μπροστά, άλλαζαν πολύ καλά την μπάλα, γιατί είναι δουλεμένη η ομάδα στο σημείο αυτό, η ομάδα του Όφη, και έτσι βρήκαν δύο γκολ. Είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στον πρώτο ημίχρονο, την έχασε το ΡΑΛ, με αποτέλεσμα να προηγηθούν στο σκορ. Από εκεί και μετά, μετά το δεύτερο γκολ του Όφη, το παιχνίδι για μένα είχε λήξει. Ο Όφη έκανε, ο Νιόπλιας έκανε ακριβώς αυτά που έπρεπε για να κλείσει όλους τους διαδρόμους προς το τέρμα του Επασί. Και το κατάφερε σχετικά εύκολα. Βρήκε την ευκαιρία να ισοφαρίσει με πέναλτι, ένα πέναλτι που δεν προήλθε από κάποια συνδυασμένη προσπάθεια, η οποία θα είχε σαν αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί η άμυνα του Όφη, αλλά από ένα χέρι σε σούτ του Άμραμπατ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος αλλά και ο μοιραίος παίκτης ΑΕΚ. Ήταν ο μόνος που διασώθηκε, αυτός κέρδισε το πέναλτι, αλλά και αυτός αστόχησε στο πέναλτι με το οποίο η ΑΕΚ θα έπαιρνε ένα βαθμό, τον οποίο για μένα ίσως και δεν θα δικαιούτο, έτσι όπως ήταν η εικόνα του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια. Είδα 17 τελικές η ΑΕΚ, 7 ο Όφη, 12-13 κόρνερ νομίζω η ΑΕΚ, 3 Όφη, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η ουσία είναι ότι ο Όφη είχε ακριβώς αυτό που είπα πριν, την ουσία. Ήξερε τι ήθελε και ήξερε και πώς θα το πάρει. Η ΑΕΚ μπλοκαρίστηκε, έχει τεράστια προβλήματα να λύσει, κυρίως όπως είπα και πριν στη μεσαία γραμμή αλλά και στην αμυντική. Η αμυντική της γραμμή βεβαίως υποφέρει από την έλλειψη καλής αντίδρασης των μέσων, διότι όπως ξέρουμε η άμυνα δεν γίνεται μόνο από τους αμυντικούς παίχτες αλλά και από τους μεσαίους αλλά και από τους επιθετικούς. Εκεί πέρα είναι το πρόβλημα, το έχει εντοπιστεί. Ξέρουμε ότι θα ψάξει να βρει παίχτες στη μεσαία γραμμή για να το λύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά μέχρι τότε θα παρουσιάζει αυτή την εικόνα, την οποία λίγος πολύ Γιώργο παρουσιάζει σε όλο το πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα άνηση. Μπροστά είναι ικανή για σπουδαία πράγματα, πίσω όμως έχει προβλήματα για τον λόγο που είπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ έψαχνε τον γκολ, έτσι όπως παρατάχθηκε ο Όφη και έκλεισε τους διαδρόμους, δεν πήγε η μπάλα ποτέ ούτε στον Αραούχο, αλλά ούτε και στον Ασαρεφάντη, οι οποίοι είχαν χαθεί μέσα στην πολυκοσμία και δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν τίποτα. Προσπάθησε η ΑΕΚ από τα πλάγια. Από τη μία πλευρά ο Άμραμπατ, όπως είπα και πριν, ήταν καλός, ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ, έκανε ό,τι μπορούσε. Από την άλλη πλευρά ο Τσούμπερ δεν μπόρεσε να ξεφύγει και αυτός από τη μετριότητα. Άλλωστε ξέρουν όλοι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ ότι από εκεί κάνει το παιχνίδι η ΑΕΚ, κλείνουν τους διαδρόμους από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Αυτό έκαναν και σήμερα με αποτέλεσμα μετά το 2-1, όπως είπα και πριν, να μην βρει ευκαιρίες καθαρές η ΑΕΚ πριν, εκτός από μία με τον Αστάριφαντ, ο οποίος έκανε ένα κακό σουτ σε ένα τελείωμα μέσα από την περιοχή και βεβαίως δεν μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να απειλήσει τον Επασί.
Αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα, νομίζω, Γιώργο. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ θερμά για το σχόλιο σας. Κι εγώ, Γιώργο. Να είστε καλά. Μένουμε εμείς σε ρυθμούς του μάτς του ΟΑΚΑ. Πάμε στον Πάνο Λούπο να δούμε πώς είδε και αυτός την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη. Πάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Από τι θες να ξεκινήσω? Κοίτα, θες να σου πω εγώ πώς το σκέφτομαι. Πιστεύεις ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα, επειδή άμα συνεχιστεί έτσι μπορεί να υπάρχει και ο Όφη στα play-off, είναι ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ ο Όφη φέτος? Κοίταξε να δεις, Γιώργο, για να πάρουμε τα πράγματα από το Α. Δεν είναι να στέκεσαι μόνο στο σημερινό μάτς. Η ΑΕΚ από την αρχή της σεζόν έχει μια προβληματική ανασταλτική λειτουργία, δείχνει πάντα τα ίδια προβλήματα, έχει ένα κέντρο με χαφ πιο αργούς από το θάνατο, δεν έχει γέτα στόπερ, και αυτά τα πράγματα είτε κερδίζει είτε φέρνει σοπαλίες, είτε χάνει είτε δέχεται είτε δεν δέχεται γκολ, φαίνονται σε όλα τα μάτς. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, είχε θεωρήσει ο Αργύρης Γιαννίκης ότι η αμυντική λειτουργία της ομάδας έχει βελτιωθεί. Δεν βελτιώθηκε καμιά αμυντική λειτουργία. Απλά στην Τρίπολη δεν παίχτηκε ποτέ κανένα ποδόσφαιρο ώστε να κινδυνεύσει από τον Αστέρα στο συγκεκριμένο μάτς. Απλά στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στάθηκε τυχερή σε μια μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού, αλλά και επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο και γύρναγε την μπάλα γύρω-γύρω. Όποτε η ΑΕΚ βρίσκει απέναντί της μια ποιοτική ομάδα και κάποιους γρήγορους ποδοσφαιριστές όπως ήταν σήμερα ο Λάμπρου, πάντα έχει πρόβλημα και πάντα θα συνεχίσει να έχει πρόβλημα. Πρωταθλητισμό και ομάδα ανταγωνιστική με τέτοια άμυνα δεν πρόκειται να φτιάξει ποτέ. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Το βλέπουμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, αν η ΑΕΚ τώρα σταθεί στο γεγονός ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Τσούμπερ, ότι έχασε πέναλτι ο Άμραμπατ, ή ξέρω εγώ ότι δεν έκανε 3 γκολ μέσα στο 20 λεπτό επειδή είχε 5 ευκαιρίες, τότε θα χάσει το δάσος. Θα κοιτάξει το δέντρο και θα χάσει το δάσος. Ναι, μεν, στα τελευταία παιχνίδια η ΑΕΚ χάνει ευκαιρίες. Θα μπορούσε να τις κάνει γκολ και να έχει πάρει το μάτς. Δεν αλλάζει όμως αυτό το γεγονός ότι δεν είναι λογική πρωταθλητισμού. Δεν είναι ποδοσφαιρική λογική το να λες να βάλω πάντα περισσότερα γκολ από όσα θα φάω. Αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό, θα πρέπει να παίρνεις παιχνίδια και με 1-0 και θα πρέπει να μάθεις τέτοια μάτς την έδρα σου κόντρα σε αντιπάλους όπως είναι ο Όφη να μην δέχεσαι γκολ. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει μια τρομακτικά προβληματική ανασταλτική λειτουργία. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε το Γενάρη και στόπερ και χαφ. Επιμένω να το λέω και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, αλλά και το χέρι μου να το γράφω, και ας λένε στην ΑΕΚ ότι θα πάνε για χαφ και όχι για στόπερ. Κάνουν λάθος. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Από εκεί και πέρα, δεν έγινα σοφότερος με αυτό που είδα στο μάτς, γιατί δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Για να κέρδιζε η ΑΕΚ σήμερα θα έπρεπε να βάλει 3 γκολ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, ότι ναι, μεν και εγώ στην Κατάρα μπορώ να σταθώ και να σου πω ότι για ενδέκατη σεζόν, όντως από το 2008 και μετά, η ΑΕΚ για 11 σεζόν σε Super League δεν μπορεί να κερδίσει πριν από τις γιορτές. Σύμφωνοι. Αλλά δεν μπορείς να στέκεσαι μόνο στην Κατάρα. Υπάρχει και η ποδοσφαιρική λογική. Έτσι, και αυτό που συνέβη και σήμερα στο ΟΑΚΑ έχει μια ποδοσφαιρική λογική. Που μια πολύ καλή ομάδα και ένας πολύ έξυπνος προπονητής όπως είναι ο Νιούμπλιας το εκμεταλλεύτηκε και κέρδισε ο Όφη την ΑΕΚ. Τώρα, πάνω τα play-off δεν πάω τόσο μακριά, επειδή το ανέφερες αυτό να μην θεωρηθεί ότι δεν... Όχι, εντάξει. Είναι σκέψη δικιά μου, να ξέρεις καθαρά. Ναι, είναι λίγο μακρινό. Το θέμα είναι ότι αν η ΑΕΚ θέλει να λέει ότι βελτιώνεται ως ομάδα, δεν μπορεί να στέκεται στο γεγονός ότι έκανε ομολογουμένως κάποιες ωραίες κινήσεις το καλοκαίρι και είναι λίγο καλύτερη από πέρσι. Πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Έτσι. Και ειδικά όταν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν είναι κάτι κρυφό, ούτε υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Η ΑΕΚ έχει προβληματική ανασταλτική λειτουργία. Και έτσι δεν γίνεται να κάνεις πρωταθλητισμό. Είναι εδώ πρέπει να σου πω, επειδή είσαι εσύ εδώ και τα μεσημέρια, ότι ναι, έχουν έρθει τουλάχιστον 20 μηνύματα όπου ναι, ακροατές βρίζουν ακόμα μέχρι και το Τσούμπερ επειδή σε ένα μάτς δεν πήγε καλά. Ναι, όχι, δεν είναι το πρώτο μάτς που ο Τσούμπερ δεν πάει καλά. Υπάρχει ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα. Νομίζω ότι έχει λογική από το γεγονός ότι έχει σκάσει, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάει σε ρήτη σεζόν και από το γύρο του καλοκαιριού
Δεν το βρίσκω δηλαδή παράλογο. Ναι, δεν είναι καλός ο Τσούμπερ. Ναι, έχασε το πέναλτι ο Άμραμπατ. Δεν είναι καλός και ο Αραούχο τελευταία. Αλλά επαναλαμβάνω, παιδιά, ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, μπορεί σε ένα μάτς να κάνεις 17 τελικές όπως έκανε σήμερα, αν δεν απατώ με 17 έμεινα εγώ, και να βάλεις ένα γκολ. Γίνεται αυτό. Και ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τόσα παιχνίδια με 1-0. Τα κερδίζει όμως γιατί δεν δέχεται γκολ. Έτσι, δηλαδή, κέρδισε κι εσύ όσα έκανε 1-0. Υπάρχουν κάποια μάτς που δεν μπορεί να μπει μπάλα στα δίχτυα. Είσαι άτυχος, έχεις δοκάρια, χάνεις πέναλτι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σύμφωνοι. Και είναι δυνατόν να σου κάνει αυτό το transition όφη και σε κάθε αντεπίθεση να μυρίζει γκολ. Και όφη και όλες οι ομάδες, επαναλαμβάνω. Έτσι, δηλαδή, άμα δεν δέσεις την άμυνά σου, αν δεν έχεις σκληρή άμυνα στο ελληνικό πρωτάθλημα, χαΐρι δεν θα δεις. Το έκανε η ΑΕΚ το 17-18, είχε δεχτεί σε όλη τη σεζόν, θυμίζω, 12 γκολ. Νομίζω πρέπει να έχει φτάσει ήδη στα 18. Το έκανε την επόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ που είχε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Το έκανε πέρυσι και πρόπερσι ο Ολυμπιακός που είχε μακράν την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Έτσι κερδίζει. Δηλαδή το καλή ομάδα σημαίνει να έχεις σκληρή ομάδα. Η ΑΕΚ είναι στα. Είναι... Κοιτάξτε, τι να κάνει δηλαδή. Πάνω, είναι στα 16 προς το παρόν η ΑΕΚ. Στα 16. Για να τα λέμε και σωστά, βέβαια. Έτσι είναι. Είχε φτάσει. Δεν ξέρω όμως. Μήπως άμα το βλέπεις από τη Super League το site, μήπως δεν το έχει ανανεώσει. Όχι, όχι, είναι με τα ανανεωμένα τα σημερινά. Α, είναι 16, μάλιστα. Okay. Και πάλι είναι πολλά. Έτσι, 16 γκολ, θετικό για ένα γύρο ουσιαστικά συν δύο παιχνίδια, είναι πολλά. Σου λέω ότι σε 30 μάτς το 18 είχε δεχτεί 12 γκολ. Έτσι. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Αλλά πέραν αυτού, πέρα των αριθμών, το βλέπεις ότι μυρίζει φόβος ανασταλτικά για την ΑΕΚ. Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη η ανασταλτική της λειτουργία. Τι να κάνουμε τώρα, να λέμε δηλαδή κάτι διαφορετικό? Και ο Βράνιες σήμερα δεν ήταν καλός. Τα χαφ, εντάξει, μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή νομίζω ότι κάπου πρέπει να δούνε στην ΑΕΚ μήπως έχει κλείσει και ο κύκλος του Σιμόες. Βλέπεις ότι ούτε με Σιμόες, ούτε με Σάκοφ, ούτε με Σιμάνσκι δεν μπορεί να πετύχει κάτι ΑΕΚ δημιουργικά. Και φυσικά όταν κάνουν αντεπιθέσεις κυνηγά τον αντίπαλο. Πάνω μου, ευχαριστώ θερμά για το σχόλιο σου για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.